Η νεράιδα της Μάνης. Κύλησε στο ακροθαλάσσι. Έκανε μπάλα το σώμα. Και κόκκινη λεπτή σάμου την τύλιξαν. Και απέμειναν αδιάψευστοι μάρτυρες της παρουσίας της, κολλώντας όλο ένα και περισσότεροι στο γυμνό της σώμα. Τα μαλλιά της αχτένιστα ήταν μπερδεμένα με χτένια της θάλασσας και στολισμένα άναρχα με πορφυρά κοχύλια και μελανά φύκια. Τα νερά του Πόρτο Κάγιο όμως είναι για εκείνη πάντα φιλόξενα και έτοιμα να υποδεχτούν κάθε της βουτιά και να λουστούν στην πρωτόγονη ομορφιά της. Η νεράιδα της Μάνης ζει στις σπηλιές της Μέσα Μάνης και του Ιτήλου, αλλά η αγαπημένη της παραλία είναι στο Πόρτο Κάγιο, στην νοτιότερη γειτονιά του Τενάρου. Εδώ και αιώνες τα καλοκαίρια θα τη βρεις εκεί να τριγυρίζει. Άλλες φορές στέκεται καρφωμένη στα βράχια ψηλά και άλλες λιάζεται στην Αλμενόπετρα αγναντεύοντας τα πλοία που καβατζάρουν δειλά στον κάβο Μαλαία, στέλνοντας καλότυχες λέξεις και χαμόγελα. Τις πιο πολλές όμως χάνεται στα γαλάζια νερά. Μεταμορφώνεται σε γοργόνα, βρίσκει σπίτι στο βυθό και σου λατσάρει στη στεριά τα βράδια. Το φθινόπωρο μαζεύεται στη σπηλιά της, στο Δειρό, κάτω από την Αραιόπολη και αφοσιώνεται να φροντίζει το σπίτι της. Η σπηλιά της είναι γεμάτη από σταλαχτίτες και λίμνες με υφάλμηρα νερά και δεν έχει μόνο μία. Όλες οι σπηλιές της περιοχής την έχουν δεχτεί και την έχουν φιλοξενήσει. Άμα βρεθείς εκεί το Σεπτέμβρη, μπες βαθιά. Κράτα την αναπνοή σου και αφουγκρά σου. Θα αισθανθείς τη ζεστή ανάσα της σαν στεναγμό στον αέρα και το καρδιοχτύπι της αντίχησης στους στίχους. Θα ακούσεις ακόμα στάλες και υγρούς ήχους να τρυπάνε την ησυχία που στα αλήθεια είναι το μοναχικό κολύμπι της στα κρύα τα νερά. Δεν ήταν πάντα μόνη. Ο αγαπημένος της όμως θαλασσοπνίγηκε σε κάποιο ταξίδι του και η μοίρα για παρηγοριά της χάρισε αθανασία και αιώνια ομορφιά, βαφτίζοντάς την νεράιδα της Μάνης. Και έτσι έγινε η υπόγεια λίμνη ο τόπος που ξεχειμονιάζει και το Πόρτο Κάγιο το λιμέρι της τα καλοκαίρια. Ούτε σκέφτηκε ποτέ να παραπονεθεί στη μοίρα της, ούτε να ξεφύγει από εκείνη. Μα η μοναξιά δεν αντέχεται ούτε στις νεράιδες. Εξάλλου, και ο καλός της χάθηκε πριν αμέτρητα χρόνια, όντας πειρατή σε ναυμαχία στα κύθυρα ανοιχτά της Μάνης, όπως ζήγωνε να στεριώσει, και αρκετά την έχει πονέσει ο χαμός του. Ποιος θνητός θα ενδιαφερόταν όμως για εκείνη, να τη βλέπει να μένει νέα και εκείνος να γερνάει. Ήταν έτοιμη να προσφέρει όλη της τη γνώση και αγάπη, να θυσιάσει ακόμα και την αθανασία της, αρκεί να αισθανθεί το τέριασμα και την πρόκληση του έρωτα. Όλοι οι αρσενικοί που μπαινοβγαίνουν πλέον, 21ος αιώνας μπήκε, στο σπίτι της είναι τουρίστες που με τα στραβά μάτια των ξεναγών φωτογραφίζουν τις γωνίες, τις ομορφιές και τα καθάρια νερά της σπηλιάς της που έχει περιποιηθεί εκείνη νωρίτερα. Μέχρι που ήρθε η στιγμή και κάποιος έφυγε κλεφτά από τη βάρκα.
κολύμπησε και στάθηκε σε μια πέτρα στην άκρη της επιβλητικής αίθουσας του Ειρηνικού, στο σαλόνι της Νεράιδας. Όταν χάθηκαν οι τελευταίοι ήχοι των κουπιών και των ψιθύρων, η Νεράιδα ξεμύτησε από το θαλάμι της και βρέθηκε ξαφνικά μπροστά του. Εκείνος χιάχτηκε. «Ποια είσαι?» τη ρώτησε με κοφτή ανάσα. «Κάποια που χάθηκε ή που ξέμεινε όπως εσύ. Μένεις εδώ πολλά χρόνια». Έπειτα έμεινε άλαλος, εκστασιασμένος από την ομορφιά της και τη λάμψη που πήγαζε από τα μεγάλα μελιά της μάτια. Δεν έβγαινε φωνή. Έλα να σου δείξω το σπίτι μου. Τον πήρα από το χέρι και αυτός την ακολούθησε υπνοτισμένα. Μαζί φάνηκε σαν να ακολουθούσε όλη τη διαδρομή της στους αιώνες. Του είπε για την ιστορία της, τα αγαπημένα της μέρη, τις συνήθειες, τη ζωή της. Την άκουγε προσεκτικά, ρουφώντας κάθε λέξη σαν σφουγγάρι και σαν ναυτόπεδο που διδάσκεται τα στοιχειώδη. Σε μια εσοχή γεμάτη κοράλια, φύκια και σφουγγάρια είχε το κρεβάτι της. Τον κέρασε αχινοσαλάτα και κηδόνια. Τον αγκάλιασε πρώτα με τα μαλλιά της και ύστερα με τα χέρια της. Τον χτένισε σαν κούκλα. Τον αγάπησε και ας μην τον είχε ξαναδεί. Τον πόθησε σαν θνητή με τη σκέψη ότι ζει μία μόνο στιγμή ο έρωτας. Τον γεύτηκε όπως ένα γλυκόπιωτο παλιό κρασί που πρώτα ζεσταίνει και ύστερα μεθά. Τον αναζήτησαν οι δικοί του και δυστυχώς για την Νεράιδα της Μάνης. Τον βρήκαν. Δεν τους μίλησε για εκείνη. Την κράτησε όμως την ψυχή του και από τότε κάθε καλοκαίρι την ψάχνει στα βράχια, στις ακρογιαλιές της Μάνης και στις σπηλιές του Δειρού. Μάται όμως. Μάται. Thank you.